Πάμε να συνδεθούμε και να καλημερίσουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ, γιατί πριν από λίγο είχαμε μία επιχείρηση της αστυνομίας ξανά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στο Χημείο, κύριε Υπουργέ. Ναι, στο τμήμα Χημείας. Mm-hmm. Έχουμε πει κάτι, έχουμε ξεκαθαρίσει κάτι. Δεν είναι δυνατόν τα πανεπιστήμια να είναι χώροι βίας και ανομίας και δεν είναι δυνατόν στα πανεπιστήμια να μην γίνεται μάθημα και να μην αξιοποιούνται όλοι οι χώροι όπως πρέπει με βάση σχεδιασμούς των Βρετανικών αρχών, των καθηγητών και των φοιτητών. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία και ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, είχαν κάποιοι του αναρχικού χώρου επανακαταλάβει το τμήμα χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Σήμερα το πρωί η αστυνομία, ύστερα από κατάθεση των Βρετανικών αρχών, γιατί οι διαδικασίες αυτές γίνονται απόλυτος νόμιμα και σε απόλυτη συνεργασία με τις Βρετανικές αρχές, ναι, απελευθέρωσαν το χώρο και τον παρέδωσαν ξανά ελεύθερο στην πανεπιστημιακή κοινότητα, στο Βρίτανη, στους καθηγητές και στους φοιτητές, για να μπορεί να λειτουργεί κανονικά το πανεπιστήμιο. Το δεύτερο περιστατικό από την που εικόνα, γίνεται, έτσι. Από την εικόνα, ναι, που έχω, ναι, πρέπει να έχουν προσαχθεί περί τους 15, είναι αμφίβολα αν είναι φοιτητές, θα ελέγξει η αστυνομία περί τώρα, ναι, πρόκειται, γιατί χρησιμοποίησαν βία απέναντι στις αστυνομικές αρχές με πυροσβεστήρες και σιδέργες. Τώρα γίνανε αυτά, εννοείται τώρα. Αυτά γίνανε πριν από μια μισή ώρα περίπου. Όταν και αντέδρασαν, πέταξαν στους αστυνομικούς πυροσβεστήρες. Με πυροσβεστήρες, ναι, και βεβαίως με πυροσβεστήρες και σιδέργες. Αυτή η κατάληψη, κύριε Υπουργέ, ήταν αυτό το στέκι στο βιολογικό που το επανακατάλευαν, ας πούμε. Αυτό το απελευθέρωσε η αστυνομία. Μετά το 35 χρόνια αυτό. 34 ολόκληρα χρόνια κρατούσε αυτή η ανώμαλη κατάσταση. Και αυτοί οι περιθωριακοί τύποι προσπάθησαν να συνεχίσουν την κατάληψη σε έναν απέναντι χώρο στο τμήμα χημείας του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Οι εγκαταστάσεις του Αριστοτέλειου είναι πολύ μεγάλες από άποψη έκτασης. Ναι, ναι. Και επιχείρησαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Η αστυνομία, επαναλαμβάνω, απελευθέρωσε πλέον το χώρο και τον απέδωσε στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει κάποιο σχόλιο για όσα έγιναν στην ΕΣΟΕ με τον καθηγητή? Με τον προπυλακισμό και την... Με το θετικό παράδειγμα που σας ανέφερα από την Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα για όλα τα πανεπιστήμια. Όπου υπάρχει συνεργασία των Βρετανικών αρχών και παίρνονται μέτρα ασφαλείας και υπάρχει συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Όπως έγινε στο Αριστοτέλειο. Εδώ τώρα, θέλω να σας πω ξεκάθαρα, είναι απαράδεκτο το γεγονός που έγινε. Είναι απροκάλυπτη βία έξω από κάθε όριο, έξω από κάθε φαντασία. Mm-hmm. Αλλά θέλω να εμβαθύνουμε λίγο. Θα πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες, ειδικά σε πανεπιστήμια που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, και η ΑΣΟΕ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, είναι τέτοια περίπτωση. Και επίσης πρέπει να τοποθετηθούν τουρνικές στις εισόδους, να είναι ελεγχόμενη η είσοδος. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να λειτουργήσει και να συνεργαστεί η αστυνομία αποτελεσματικά. Διότι διαφορετικά, όπως καταλαβαίνετε, να είναι η αστυνομία μέσα στα μαθήματα και τώρα που γίνονται μαθήματα. Δεν γίνεται. Πώς δεν θα θέλαμε ένα θέαμα αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια? Γι' αυτό υπήρξε και η πρόταση για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ακριβώς. Η οποία, θυμίζω, ότι τη Δευτέρα ξεκινάει η εκπαίδευσή της και ολοκληρώνεται σε 4 μήνες, όπως είναι σχεδιασμένο με βάση τον νόμο που έχει ψηφίσει η Βουλή. Α, θα ξεκινήσει κανονικά, γιατί το Δευτέρα. Και θα είναι άοπλοι αστυνομικοί στα πανεπιστήμια, σωστά? Μάλιστα. Πώς επικίνδυνο είναι αυτό, κύριε Υπουργέ? Γι' αυτό τονίζω και επαναλαμβάνω, ναι, ότι οι Βρετανικές αρχές πρέπει να έχουν σχέδια ασφαλείας, αυτό λέει ο νόμος, και πρέπει να το κάνουν, και σε αυτό πρέπει να χρησιμοποιούν την ελεγχόμενη είσοδο και τις κάμερες. Αυτά είναι απαραίτητα για να μπορούμε να μιλάμε για ασφάλεια μέσα στο πανεπιστήμιο και για να μπορεί να δράσει συνεργατικά στη συνέχεια οι ομάδες προστασίας του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Ναι. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, δηλαδή. Mm-hmm. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι θα μείνει κάμερα όρθια τώρα, άμα τοποθετηθούν κάμερες? Γιατί δεν θα μείνει κάμερα όρθια? Νομίζω ότι θα αποτελέσει στόχο, κύριε Υπουργέ. Όπως στόχο, ενδεχομένως να αποτελέσουν και οι άοπλοι αστυνομικοί εκεί. Όταν φτιάξουν οι Βρετάνοι τα σχέδια ασφαλείας, τότε θα διαπιστώσετε ότι, και είναι σοβαρά αυτά, και υπάρχει συνεργασία με την αστυνομία, ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Επαναλαμβάνω. Άρα υπάρχουν Βρετάνοι οι οποίοι αντιστέκονται σε αυτό, αυτό αντιλαμβάνομαι. Είναι αντίσταση. Προβληματισμού, πώς να το πούμε. Οι οποίες έχω την εντύπωση ότι ύστερα από μερικές δεκαετίες βιαιοτήτων, περιήλθαν σε κατάσταση φόβου. Λοιπόν, να ξεπεράσουν όλοι τους φόβους τους και να συνεργαστούν όπως πρέπει
με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία για να έχουμε αποτελέσματα. Αυτό, επαναλαμβάνω, έγινε στη Θεσσαλονίκη με πολύ θετικό αποτέλεσμα και ο χώρος απελευθερώθηκε και αποδόθηκε. Και για τον Πρίτανη βγάλαν και διόχαρτα από ό,τι είδατε, έτσι. Ναι, εκεί για τη Θεσσαλονίκη. Βγάλανε, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να νιώθουν πολύ καλά αυτοί που το έκαναν αυτό το πράγμα. Είναι πλήρως απομονωμένοι και κάποια στιγμή θα βγουν από τα λαγούμια τους. Και τότε ο πέλεκης της δικαιοσύνης θα είναι πολύ βαρύς επάνω τους. Αναμένουμε και άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις, κύριε Υπουργέ. Οπουδήποτε υπάρξουν χώροι οι οποίοι είναι υποκατάληψη και δεν αποδίδονται στους φοιτητές και στους καθηγητές και οι Βρετανικές αρχές ζητούν την συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, αυτή η συνδρομή θα παρέχεται. Άλιστα, και οι χώροι θα αποδίδονται ξανά στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Φυσικά, γιατί αυτό είναι το λογικό, το κανονικό και θεωρώ ότι αυτό το επικροτεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Καλημέρα. Να είστε καλά, κύριε Θεοδωρικάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.